χάρη του Χριστού, το μάθημά μας από τη σελίδα 1046. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Θεσσαλονικείς, το τρίτο κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Επειδή τι να ευχαριστεί αν δυνάμεθα να ανταποδώσομεν εις τον Θεόν δια σας διόλην την χαράν την οποίαν χαίρομεν δια σας έμπροσθεν του Θεού ημών, νύχτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομεν το πρόσωπό σας και να αναπληρώσομε τα συλλήψεις της πίστεώς σας. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς. Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει εις την αγάπην προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύομεν προς εσάς. Δια να στηρίξει τας καρδίους σας αμέμπτους εις την αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων των Αγίων. Όθεν του λοιπού αδελφοί σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε επαρημών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Διότι εξεύρετε ποιας παραγγελίας εδόκαμεν σε εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού αγιασμό σας, να απέχιστε από της πορνείας. Να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύωσε σαν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα των Θεών, να μην υπερβαίνει τις και αδικεί των αδερφών αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και δια μαρτυριών εβεβαιώσαμεν. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσε ημάς προς ακαθαρσίαν αλλά προς αγιασμόν. Όθεν αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπο αλλά τον Θεόν. Ώστε εισκέδωκε το πνεύμα αυτού, το Άγιον, εις ημάς. Περί δε της φιλαδελφίας, δεν έχετε χρία να σας γράφω, διότι εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι εις το να αγαπάτε αλλήλους, επειδή και πράτετε αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους καθ' όλη την Μακεδονία. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να περισσεύετε κατά τούτο, επί το μάλλον, και να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια, και να εργάζεστε με τα σιδίες ημών χείρας, καθώς σας επαρακύλαμεν, δια να περιπατείτε με ευσημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρίαν μηδενός. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος έχει πολύ χαρά όταν έμαθε τα καλά νέα, τις καλές αγγελίες από την Εκκλησία των Θεσσαλονικίων που έφερε ο αδελφός μας ο Τιμόθεος. Καλές αγγελίες για την πίστη τους, για την αγάπη τους και για την αγαθή ενθύμηση ότι επιποθούν να δούνε το πρόσωπό τους, όπως και το πρόσωπο η Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, όπως και ο Απόστολος Παύλος των αδελφών στη Θεσσαλονίκη. Χαρά μεγάλη μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου, γιατί προχωράει το έργο του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Χαρά μεγάλη μέσα στην κοινωνία του Αποστόλου Παύλου, γιατί τα νέα από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ καλά. Και δεν έχει άλλη χαρά ο Απόστολος Παύλος. Δεν χαίρεται για πράγματα που έχουν σχέση με τη γη αυτή και με τον κόσμο αυτό. Αυτά ξέρει ότι είναι περαστικά. Δεν έχουν καμία αιώνια ανταμοιβή. Δεν έχουν τίποτα το καλό. Είναι περαστικά. Εκείνο που έχει σημασία είναι το έργο του Θεού και το καλό αποτέλεσμα επάνω στο έργο του Θεού. Αυτό που έχει σημασία είναι η πορεία της Εκκλησίας, αλλά και η πορεία ενός εκάστου από τα μέλη της Εκκλησίας στη σχέση τους με το Θεό. Πώς στέκονται στην πίστη, γιατί πολλές φορές ενδιαφερόμαστε για τα πράγματα του κόσμου αυτού, πώς πάνε η δουλειά, πώς πάει η δουλειά, πώς πάνε οι σπουδές, πώς πάει η οικοδομή, πώς πάει... Όλα αυτά καλά είναι, αδελφοί αγαπητοί, αλλά δεν διαφεύγει από την προσοχή του Αποστόλου Παύλου ότι αυτά είναι πρόσκαιρα, αυτά είναι σαλευόμενα
Και αυτά όλα ο Θεός λέει ότι θα προσθέσει αν είναι η ανάγκη σου. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πώς περπατάς στην παρουσία του Θεού. Πώς στέκεσαι στην παρουσία του Θεού. Συμμετέχεις στην οικοδομή της Εκκλησίας. Συμμετέχεις στην αύξηση. Υπάρχει η συμμετοχή σου. Και προσέξτε αδελφοί αγαπητοί, γιατί κάτι που συμβαίνει συνήθως αλλά είναι τρομακτικό. Ξεκινάμε καλά και σιγά σιγά χάνεται το ενδιαφέρον και χάνεται και το αποτέλεσμα και χάνεται και ο καρπός. Πόσο σημαντικό είναι να εξετάζουμε, να ερευνούμε τον εαυτό μας, να δούμε και να βλέπουμε. Άραγε όταν ξεκίνησα ή πριν λίγο καιρό, πώς ήμουνα και τώρα πώς είμαι, πώς ήμουνα ως προς τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μου, πώς συμπεριφέρομαι στην οικογένειά μου, καλύτερα ή χειρότερα. Το ξαναλέω αυτό, καλύτερα ή χειρότερα. Πώς συμπεριφέρομαι στην οικογένειά μου, πώς συμπεριφέρομαι στα παιδιά μου, πώς συμπεριφέρομαι στη γυναίκα μου, πώς με βλέπουνε μέσα στην οικογένειά μου. Σέβονται την πρόοδό μου στο Χριστό, την αναγνωρίζουνε ή προσεύχονται για να με βελτιώσει ο Θεός. Καλό είναι αυτό, αλλά καλύτερο είναι να προσεύχονται, να έχουμε περισσότερο καρποφορία και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αγαπημένα μου αδέλφια, η χλιαρότης δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Πόσες ώρες προσευχόμουν, πόσο. Πόσες ώρες διάβαζα, πόσο. Ο χειρότερος εχθρός, τολμώ να πω, μέσα στη χριστιανική ζωή του χριστιανού που αγαπάει το Θεό, είναι η χλιαρότης. Με τα χειρότερα αποτελέσματα. Μέλλω να σε ξεμέσω. Και πέφτουμε σε αυτή τη χλιαρότητα και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτά που κάναμε και ήταν καλά, τώρα τα κάνουμε και είναι λιγότερα καλά. Τα ίδια πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος έχει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί τα νέα από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι από το καλό στο καλύτερο. Και έχει πολύ χαρά ο Χριστός αν βλέπει τη ζωή σου να πηγαίνει από ευλογία σε ευλογία, από το καλό στο καλύτερο. Και όχι να λιγοστεύει και να μικραίνει. Όμως δεν πάβει. Παρόλο, αδελφοί αγαπητοί, που έχει καλά νέα ο Απόστολος Παύλος από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, δεν πάβει να προσεύχεται. Γιατί ξέρει ότι ο κίνδυνος πάντοτε ελοχεύει. Ο κίνδυνος από την καρδιά του ανθρώπου, από τον κόσμο, από τους πειρασμούς, από τις δοκιμασίες, από τα προβλήματα της ζωής. Ο κίνδυνος πάντοτε ελοχεύει. Κάτι μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά σου και να αρχίσει η πτώση. Και να αρχίσει το λιγόστεμα. Κάτι μπορεί να συμβεί στη ζωή σου και να αρχίσει να μικραίνει ο Χριστός στη ζωή σου. Ενώ πρέπει να μικραίνεις εσύ και να μεγαλώνει ο Χριστός. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάτι να συμβεί και να μικραίνει ο Χριστός και να μεγαλώνεις εσύ. Να μεγαλώνει η άποψή σου, η σκέψη σου. Η σκέψη σου. Πληθυντικός. Οι πολλές σκέψεις, οι πολλοί διαλογισμοί να μεγαλώνουν και να αρχίζει να σε ενοχλεί και εκείνο και το άλλο και να αρχίζει να σε προβληματίζει και αυτό και εκείνο, με αποτέλεσμα μέρα με την ημέρα να χάνεται η καρποφορία που ο Θεός θέλει να σου δώσει, η καρποφορία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και η καρποφορία, αδελφοί αγαπητοί, των χιλέων που ομολογούν το όνομα του Ιησού Χριστού.
Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται. Προσεύχεται τώρα που πάνε καλά. Σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο πολύ θα προσευχότανε αν τα πράγματα δεν πηγαίναν τόσο καλά. Πόσο αναγκαία είναι η προσευχή στη ζωή μας, για την οικογένειά μας, και όταν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά ακόμη περισσότερο όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Προσεύχεται και μάλιστα με επίγνωση στον και εύχεται στον Θεό και Πατέρα ημών και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και στον Πατέρα Θεό και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και προσεύχεται να κατευθύνει, και μ' αρέσει αυτή η έκφραση, λέει, ήθε αυτός ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος, όχι να κατευθύνουν, να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς, γιατί είναι τριαδικός ο Θεός, ένας ο Θεός. Δεν είναι πολλοί οι Θεοί, δεν προσεύχομαι και στον Πατέρα και στον Ιησού Χριστό χώρια σαν διαφορετικούς Θεούς. Προσεύχομαι στον Πατέρα και στον Υιό σαν έναν Θεό, και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου. Ένα μπέρδεμα που συμβαίνει μέσα σε πολλούς αδελφούς ίσως, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, όχι βέβαια μέσα στην εκκλησία μας αλλά σε άλλες εκκλησίες, είναι ότι ενώ ο Ιησούς Χριστός προτρέπει βαφτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να γίνεται το βάπτισμα κατά αυτόν τον τρόπο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι βαπτίστησαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και πώς μπορεί να λένε στο όνομα του Ιησού Χριστού και ο Ιησούς Χριστός να λέει στο όνομα της Τριάδος? Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάνε οι πράξεις των Αποστόλων, οι βαφτίστες στο όνομα του Χριστού, είναι το βάφτισμα, η περιγραφή, όχι η εκτέλεση. Γιατί υπήρχε το βάφτισμα του Ιωάννου, υπήρχε το βάφτισμα της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα διάφοροι βαφτισμοί, και υπάρχει και το βάφτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, που η εκτέλεση του είναι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενός Θεού. Ο Ιωάννης δεν βάφτιζε στο όνομά του, βάφτιζε στο όνομα του Κυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν βάφτιζαν οι ιερείς στο όνομά τους, βάφτιζαν στο όνομα του Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη βαφτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και το, η ονομασία αυτού του βαφτίσματος είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού, η άφεση αμαρτιών. Γιατί είναι το βάφτισμα της σωτηρίας. Ενώ το βάφτισμα του Ιωάννου ήταν βάφτισμα μετάνοιας. Οι διάφοροι βαφτισμοί στην Παλαιά Διαθήκη ήταν βαφτισμοί προς καθαρισμόν της σαρκός. Αλλά το βάφτισμα του Ιησού Χριστού είναι η αγαθή συνείδηση, μαρτυρία της αγαθής συνείδησης. Μας κατηγορούνε ότι πιστεύουμε σε τρεις θεούς. Οι λεγόμενοι Jesus only, οι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν οι μονοφυσίτες λεγόμενοι. Ότι ο Πατέρας ανέβηκε στο Σταυρό του Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή είναι και ο Πατέρας, και στηρίζονται και μάλιστα και στο εδάφιο «Δε με γνώρισας Φίλιππα», όταν του είπε «Πού πάεις?» λέει «Στον Πατέρα μου, δείξε μου τον δρόμο να πάω και εγώ, ποιος είναι ο Πατέρας, δεν με γνώρισες», λέει ο Χριστός. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το μυστήριο το οποίο ήταν αποκεκριμένο προκαταβολής κόσμου, ότι ο Λόγος θα γίνει σάρξ. Ο Λόγος θα πάρει σώμα και θα έρθει στη γη για να σώσει τους ανθρώπους. Αλλά ο Λόγος είναι ο Θεός και δεν έπαψε ποτέ να είναι ο Θεός. Ποτέ δεν έπαψε να είναι ο Θεός. Αλλά η αποκάλυψη του Θεού είναι τριαδική. Όταν έλεγε προφητικά ο Άγαβος, ο προφήτης της πράξης των Αποστόλων, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τι εννοούσε? Αυτά λέει ο Θεός. Όχι το Πνεύμα το Άγιο χώρια, ο Θεός τα λέει αυτά. Και όταν ο Θεός μίλαγε, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο ίδιος Θεός ήταν. Ένας είναι ο Θεός, αδελφοί, αλλά έχει τρεις διαφορετικές αποκαλύψεις, και γι' αυτό λέμε πρόσωπα. Εμφανίζεται σαν Πατέρας, με το πρόσωπο του Πατέρα που εκφράζεται η αγάπη, η φροντίδα και η στοργή, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, μας φροντίζει, έχει στοργή αιώνια για μας. Αποκαλύπτεται σαν Ιησούς Χριστός Κύριος, Λόγος Θεού. Εν αρχή είτε ο Λόγος, και ο Λόγος είτε ο παρά το Θεό, και Θεός είτε ο Λόγος.
αλλά εμφανίζεται και σαν παράκλητος πνεύμα της αληθείας που ζωοποιεί τους ανθρώπους, τους δίνει δύναμη. Ο Θεός να μας φυλάει να στεκόμαστε στην υγιένουσα διδασκαλία για να απολαμβάνουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατρός και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός να μας βοηθάει. Να μην θεωρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός άφησε τη δόξα Του και ήρθε σαν άνθρωπος μόνο. Είναι ο άλλος ο μονοφυσιτισμός. Ή ότι, είναι, ότι ήταν Θεός και δεν υπήρξε άνθρωπος και βγήκε από την μητέρα του Κυρίου σαν πνεύμα, γι' αυτό και είναι παρθένος και παρέμεινε παρθένος μέχρι τέλους. Βγήκε σαν άνθρωπος, γιατί είναι Υιός ανθρώπου, είναι και Υιός Θεού. Αλληλούια. Ήθε ο Θεός να μας βοηθάει να στεκόμαστε στην πίστη, αδερφοί. Στην πίστη της Αγίας Γραφής. Στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλλά ξέρετε τι λέει η Γραφή. Η γνώση φυσιεί. Καλή είναι η γνώση, απαραίτητη. Γιατί με την αλήθεια του Ευαγγελίου, μάλιστα στους γραμματείς λέει, κρύβεται το κλειδί της γνώσεως. Η γνώση είναι ένα κλειδί που ανοίγει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά ταυτόχρονα μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ότι η γνώση φυσιεί, η αγάπη οικοδομεί. Θα διατηρούμεθα με τη χάρη του Χριστού στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά θα διατηρούμεθα και στη Βασιλεία των Ουρανών με τη χάρη του Χριστού μέσα στην αγάπη. Γιατί εξέλεξε ημάς προκαταβολής κόσμου δια να είμεθα Άγιοι ενώπιον του Θεού δια της αγάπης. Χωρίς αγάπη, έστω και αν ξέρουμε όλη την αλήθεια και όλη την προφητεία και γνωρίζουμε τα πάντα και θυσιάσουμε και τα υπάρχοντά μας και θυσιάσουμε και το σώμα μας και τη ζωή μας, αν δεν έχουμε αγάπη αλήθινη, τίποτα δεν θα μας ωφελήσει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται και λέει, πρώτον ήθε να κατευθύνει την οδόν μας προς εσάς και εσάς ο Κύριος να σας αυξήσει και να περισσεύσει εις την αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύουμε προς εσάς. Η προσευχή του είναι να σας αυξήσει και να περισσεύσει η αγάπη σας, όχι μόνο μεταξύ αλλήλων και μεταξύ αλλήλων και προς όλα τα αδέλφια, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί μόνο έτσι θα στηριχθεί η καρδιά σας άμεμπτη εις τον αγιασμό. Αλληλούια. Η αγάπη είναι αυτή, αδελφοί αγαπητοί, που θα στηρίξει την καρδιά μας άμεμπτη εις την αγιοσύνη μπροστά στο Θεό όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Έλεος και αλήθεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του χριστιανού, αυτή είναι η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου και αυτή είναι, αδελφοί αγαπητοί, όλη η αποκάλυψη της Γραφής. Αλήθεια στην υγιένουσα διδασκαλία, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αγάπη, αγάπη προς τον πλησίον μας, σαν τον εαυτό μας, αγάπη προς τον εχθρό μας, προσευχόμενοι και δικαιολογούντες κάθε ενέργεια ενάντια σε μας, και αγάπη μεταξύ αλλήλων όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Η έλλειψη της αγάπης είναι έλλειψη αγιασμού. Η έλλειψη της αλήθειας είναι έλλειψη, αδελφοί αγαπητοί, της Βασιλείας των Ουρανών. Χαρά μεγάλη για την πίστη, χαρά μεγάλη για την αγάπη έχει ο Απόστολος Παύλος, αλλά προσεύχεται κιόλας ο Θεός να σας αυξήσει και να περισσεύσει την αγάπη σας μεταξύ αλλήλων, υπέρ ημών και προς πάντα στους ανθρώπους, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μείνετε σε αγιασμό και καθαρότητα μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να σας παραλάβει. Αλληλούια. Συνεχίζοντας, αδελφοί αγαπητοί, δηλαδή ξεφεύγοντας, θα τολμούσα να πω, προσπερνώντας αυτές τις δύο μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, την αγάπη και την αλήθεια, έρχεται ο Θεός σε κάτι, έρχεται ο Απόστολος Παύλος τότε προς Θεσσαλονικείς, αλλά ο Λόγος του Θεού σήμερα προς εμάς για κάτι πιο πρακτικό μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί η καθημερινή μας ζωή, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα βρούμε προβλήματα, δυσκολίες, αλλά ιδιαίτερα και τις παγίδες του εχθρού.
ο εχθρός δεν πάβει να μεθοδεύεται μεθοδίες και πανουργίες εναντίον των παιδιών του Θεού. Μισεί τα παιδιά του Θεού, μισεί το Χριστό. Είναι ο πατήρ του ψεύδους. Είναι ο αρχηγός των υπερηφάνων. Είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας αυτά, συνεχόμενα μας προτρέπει: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μην κοιμάστε, μην ξεχνιέστε, προσέχετε, μην γίνεστε απρόσεχτοι, προσέχετε. Άρα οι αδερφέ, να κάνω μια ερώτηση σε όλους μας αλλά και σε μένα: προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις το περπάτημά σου, προσέχεις τη ζωή σου, προσέχεις την καρδιά σου, προσέχεις τη σκέψη σου, προσέχεις τους διαλογισμούς σου, προσέχεις τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, τις εισηγήσεις του εχθρού, προσέχεις τι είναι αυτά που φτάνουν στα αυτιά σου, ποιες επιθυμίες ανεβαίνουν στην καρδιά σου, τι συναισθήματα πλημμυρίζουν ή αγγίζουν έστω την καρδιά σου. Προσέχεις την πίκρα, το ψέμα, τη συκοφαντία, την κατηγορία του διαβόλου που μπορεί να έρχεται από το στόμα κάποιων ανθρώπων αλλά και από την καρδιά σου την ίδια. Προσέχεις. Δεν πάβουμε να ακούμε μέσα από το Λόγο του Θεού την προτροπή αυτή: προσέχετε. Προσέχεις τους συμμαθητές σου, τους συναδέλφους σου. Προσέχετε τι ακούετε. Προσέχετε πώς ακούετε. Το τι ακούετε είναι αυτά που έρχονται απ' έξω και μέσα από τα αυτιά σου φτάνουν στην καρδιά. Αλλά και το πώς ακούετε αυτά που έρχονται από μέσα και ανοίγουν διάπλατα την καρδιά προς τα εισερχόμενα. Να ξανακάνω αυτή την ερώτηση, σας παρακαλώ, και συγχωρέστε με γι' αυτό. Και είναι μια ερώτηση που μου την έκανε ο Κύριος. Είσαι αλήθεια προσεκτικός? Όταν προσευχόμουν και είπα: Κύριε, βόηθα με, λέγω, σε βοηθάω. Ψι, είσαι αλήθεια προσεκτικός? Ο Θεός μας βοηθάει, ο Θεός μας προστατεύει, ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός διώχνει το διάβολο από κοντά μας. Όμως εμείς, και για να μην το πω εμείς σαν σύνολο, που και αυτό είναι απαραίτητο να το σκεφτούμε σαν εκκλησία, αλλά εσύ και εγώ, είμαι αλήθεια προσεκτικός σε αυτά που συμβαίνουν δίπλα μου, να καταλάβω την αιτία, να καταλάβω το στόχο, να καταλάβω το γιατί έφτασε τόσο κοντά μου και μέσα μου αυτή η σκέψη, αυτό το άκουσμα? Είσαι αλήθεια προσεκτικός? Είσαι προσεκτική? Δηλαδή, είναι τα αισθητήριά σου γεγυμνασμένα ώστε δια την έξιν κατά συνήθεια να καταλαβαίνεις, να εννοείς, να αντιλαμβάνεσαι άμεσα, αν είναι δυνατόν, τι είναι από το Θεό και τι δεν είναι, τι είναι από έξω και τι είναι από μέσα, τι είναι το καλό, το αγαθό και το ευάρεστο θέλημα του Θεού και τι δεν είναι, τι ακούς αλλά και τι λες. Είσαι προσεκτικός πραγματικά? Σε αυτά που λες είσαι προσεκτικός? Στις ενέργειες που κάνεις είσαι προσεκτικός?
μήπως γίνεσαι σκάνδαλο, μήπως γίνεσαι πρόσκομα, μήπως γίνεσαι πρόβλημα, μήπως αφήνεις το σκάνδαλο απ' έξω να έρχεται να σε σκανδαλίζει. Μην αφήνεις το πρόσκομα να έρχεται μπροστά σου και να σκοντάφτεις. Μην αφήνεις το πρόβλημα και να έρχεται να σε μπερδεύει. Είσαι προσεκτικός. Και αδελφοί αγαπητοί, προσεκτικός είναι αυτός που μένει πρώτον στην αλήθεια του Ευαγγελίου χωρίς να ταλατεύεται, να προβληματίζεται, να αναρωτιέται και τέλος να μπερδεύεται. Πρώτον, προσεκτικός είναι αυτός που φροντίζει η καρδιά του να είναι πλημμυρισμένη από αγάπη, ειδικά για αυτόν που δεν τον συμπαθεί και πάρα πολύ. Ειδικά για αυτόν. Γιατί το να αγαπήσεις αυτόν που σε αγαπάει πολύ είναι εύκολο. Αλλά να αγαπήσεις αυτόν που σε ζηλεύει, αυτόν που δεν σε χωνεύει, αυτόν που σε αδικεί, είναι δύσκολο. Μην το προσπερνάς όμως, γίνε προσεκτικός. Στάσου εκεί που μπερδεύτηκες, εκεί που έπεσες, εκεί που δυσκολεύεσαι, στάσου και ζήτα βοήθεια από το Θεό. Θα σου τη δώσει, θα το ξεπεράσεις, θα νικήσεις, αλλά πρόσεξε, είναι ανάγκη να νικήσεις. Δεν είναι να κάνουμε έτσι και να στρίψουμε, να προσπεράσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι να προσπερνάμε τα προβλήματα. Είναι να νικάμε τα προβλήματα. Δεν είναι να κοροϊδευόμαστε ότι δεν με ενοχλεί εμένα. Δεν με νοιάζει εμένα. Είναι δια του Ιησού Χριστού να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου. Και ιδιαίτερα, αγαπητά μου αδέρφια, στην καθημερινή μας ζωή που είναι τόσοι πειρασμοί, τόσοι δελεασμοί, τόσες υπαγίδες, έρχεται ο Απόστολος Παύλος με αυτή τη βεβαιότητα και μας λέει: όπου σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε, όχι εμείς αλλά δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως παραλάβατε από μας, έτσι να περισσεύετε στο πως πρέπει να περιπατείτε και να αρέσετε στο Θεό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον δεν είναι να αρέσεις στον άνθρωπο, ούτε να αρέσεις στην καρδιά σου, ούτε στη λογική σου, ούτε στη σκέψη σου. Η προσοχή σου είναι να αρέσεις στο Θεό. Και αυτό έρχεται από εκεί που παρέλαβες, από αυτό που γνώρισες, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μόνο η φωνή του Πνεύματος του Αγίου θα σου αποκαλύπτει, θα σου φανερώνει, αλλά και θα σου δίνει τη δύναμη να περπατάς έτσι ώστε να αρέσεις στο Θεό. Όχι, όπως είπαμε προηγούμενα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό αγαπημένα μου αδέλφια, όχι να λιποταχτείς από το πρόβλημα, να νικάς το πρόβλημα δια του Ιησού Χριστού. Γιατί με τα πάσης βεβαιότητος και παρησίας ο Ιησούς Χριστός λέει: μόνο όποιος νικήσει θα τον βάλω να καθίσει στο θρόνο μου, όπως εγώ νίκησα και ο Πατέρας μου με έβαλε να καθίσω στο θρόνο του. Όχι όποιος ξεφύγει τον πόλεμο, όποιος νικήσει στον πόλεμο. Όχι όποιος προσπεράσει το πρόβλημα, όποιος συντρίψει το πρόβλημα. Όχι με τη δική του δύναμη, δεν έχουμε τέτοια δύναμη και δεν έχουμε και τέτοιες ψευδεστήσεις. Να θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε, να θεωρούμε ότι μπορούμε. Ούτε θέλουμε να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας, ούτε ο λόγος του Θεού μας κοροϊδεύει. Άνεφε μου δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Και το ξέρουμε αυτό. Εκ πείρας το ξέρουμε. Αλλά πιο πολύ μας βεβαιώνει την καρδιά μας ο λόγος του Θεού. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι να νικήσουμε. Όχι να περπατήσουμε αρέσκοντες εις τον Θεό. Αλλά ούτε καν να συρθούμε μπορούμε. Α,
αλλά με τη χάρη του Χριστού και με την απόβασή μας να περπατήσουμε έτσι ώστε να αρέσουμε στο Θεό. Με αυτή την απόφαση ευαρεστείται ο Θεός και στέλνει τον Χριστό να προπορεύεται στη ζωή σου. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και τακτοποιεί, καταστρέφει τις παγίδες του διαβόλου για να περάσεις απρόσκοπτα. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και μέσα από τρίβους δικαιοσύνης σε οδηγεί με ασφάλεια σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Αμήν, αδελφοί. Τι ωραία που είναι, Κύριε μου, να περπατάω έτσι που να σ' αρέσει. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, αν περπατήσω πονηρά, δεν θα αρέσω καθόλου στη γυναίκα μου. Αν περπατήσω πιστά, θα αρέσω στη γυναίκα μου. Και με ενδιαφέρει να αρέσω στη γυναίκα μου. Αν περπατήσω με υποκρισία και πανουργία μέσα στην εκκλησία, δεν θα αρέσω σε εσάς. Αν περπατήσω όμως με ειλικρίνεια και καθαρότητα, θα αρέσω σε εσάς. Και με ενδιαφέρει να αρέσω στην εκκλησία. Αλλά πέρα από όλα αυτά, τα οποία είναι ανθρώπινα, καλά, εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να αρέσουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Και ένας είναι ο τρόπος, αδελφοί αγαπητοί, να αρέσουμε στον Πατέρα, να μοιάσουμε στον Πατέρα. Πώς θα αρέσει το παιδί στον Πατέρα? Όταν μοιάζει το παιδί στον Πατέρα. Να γίνουμε λοιπόν στοργικοί, να αγαπάμε και να φροντίζουμε όλους όσους είναι δίπλα μας. Να γίνουμε δούλοι για να μοιάζουμε στο Χριστό που ήρθε να υπηρετηθεί και όχι να υπηρετήσει και όχι να τον υπηρετήσουν. Δούλος, αν θέλεις να αρέσει το Χριστό, πρέπει να υπηρετείς και όχι να περιμένεις να σε υπηρετούνε. Πού? Παντού. Τρέξε να κάνεις αυτό που μπορείς και μην αφήνεις τον άλλο να το κάνει, γιατί να πάρει αυτό την ευλογία. Τρέξε. Τρέξε να κάνεις αυτό που ο Θεός σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις, γιατί δεν είναι ότι μπορείς εσύ, ο Χριστός σε αξιώνει. Κάνε αυτό που μπορείς, αδερφέ, μην το αφήνεις για τον άλλον. Δεν είναι εγωισμός, ζήλος είναι. Ζήλος για τα πνευματικά. Και αν θέλεις να αρέσεις στο Πνεύμα το Άγιο, στον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, παρηγόρησε, ενίσχυσε, πρότρεψε, οδήγησε, βοήθησε, αλλά με μία πηξίδα, με ένα μπούσουλα, την αγάπη και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όθεν λοιπόν σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε. Τι ωραία λόγια χρησιμοποιεί ο αδελφός μας ο Πέτρος. Και αδελφοί αγαπητοί, είμαι βέβαιος ότι αυτά τα λόγια θα χρησιμοποιούσε και ο Ιησούς Χριστός αν μας μίλαγε σήμερα. Σας παρακαλώ και σας προτρέπω να συνεχίζετε και να σπουδάζετε ακόμη περισσότερο. Να περπατάτε έτσι ώστε να αρέσετε στον Θεό. Διότι εξεύρεται πίεση παραγγελίας εδώκαμι σε σάστια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι παραγγελίες που σας δώσαμε, λέει ο Παύλος, εις το να αρέσετε στο περπάτημά σας στο Θεό, δεν είναι δικές μας απόψεις, δικές μας γνώμες. Μην πεις τη γνώμη σου, αδερφέ. Δεν θα οδηγήσει κανέναν, δεν θα βοηθήσει κανέναν εις το να περπατήσει και να αρέσει στο Θεό. Άστο να του μιλήσει ο Χριστός. Δεν μπορείς εσύ να τον διδάξεις. Δάσκαλος είναι ο Χριστός. Δεν μπορείς εσύ να τον καθοδηγήσεις. Καθηγητής είναι ο Χριστός. Ας τον προσευχήσου και δώσ' του να καταλάβει ότι μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορεί να του αποκαλύψει και να το αποκαλύπτει όλη την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά απαρχής τις παραγγελίες που σας δώσαμε δια του Ιησού Χριστού, γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, και να απέχεστε από τις πορνείας.
Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η πορνεία δεν είναι κάτι που ισχύει σήμερα. Σήμερα βέβαια υπάρχει υπερχείληση της αμαρτίας. Αλλά η πορνεία και η μοιχεία και η ακαθαρσία υπήρχαν πάντοτε όσο υπήρχε άνθρωπος, γιατί είναι έργα της σαρκός. Όσο υπήρχε άνθρωπος υπάρχει. Και μην πεις ότι εγώ είμαι γέρος για αυτά ή εγώ είμαι άγιος, δεν πέφτω. Ας λέμε πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Να προσέχουμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τον αγιασμό μας να τον φροντίζουμε. Μόνο να επιθυμήσεις εν την καρδία σου, ήδη ενήχευσας. Και επειδή, για να μην απογοητευόμαστε, εις πολλά πτέωμεν άπαντες, και μέσα στα πολλά είναι και η πορνεία, είναι και η μοιχεία, είναι όλα τα έργα της σαρκός, και επειδή εις πολλά πτέωμεν άπαντες, μην ξεχνάμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αρκεί συνειδητά με απόλυτη βεβαιότητα ότι η πορνεία, να μην πω μόνο αυτή τη λέξη, κάθε έργο της σαρκός θα μας οδηγήσει στην αιώνια απώλεια, και με φόβο Θεού και με αγάπη στη Βασιλεία των Ουρανών. Ό,τι και να έρθει να αγγίξει την καρδιά μας, που θα έρθει. Ό,τι και να έρθει, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, σπανίως, αλλά όχι αποκλείεται, και να πλημμυρίσει την καρδιά σου. Μη φοβάσαι. Υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Μην απογοητευτείς, υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Μόνο τάχυνον. Έτοιμη κάθε στιγμή να μετανοούμε και να ζητάμε συγχώρεση από το Θεό, ώστε τα ημάτια μας να είναι πάντοτε λευκά, να φοράμε πάντοτε καθαρή, ένδοξη την περικεφαλαία της σωτηρίας μας, να μην είναι λερωμένη, να μην είναι χτυπημένη, να μην είναι ταλαιπωρημένη η περικεφαλαία της σωτηρίας μας, αλλά να είναι η δόξα μας. Δεν έχουμε άλλη δόξα, αδερφοί, στον κόσμο αυτό παρά μόνο τη σωτηρία μας εν Χριστώ Ιησού. Δεν έχουμε τίποτα ένδοξο στη ζωή μας να δείξουμε παρά μόνο ότι ο Χριστός μας έσωσε, ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Προσέχετε λοιπόν, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, και πρέπει να ξέρει κάθε ένας από εσάς να κρατάει το δικό του σκεύος, προσέξτε, όχι το σκεύος του άλλου. Όχι το σκεύος του άλλου, δεν μπορείς να κάνεις εσύ το σκεύος του άλλου τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς εσύ να με διατηρήσεις άγιο. Δεν μπορείς εσύ να με αγιάσεις. Δεν μπορείς εσύ να με διαφυλάξεις. Εσύ μπορείς τον εαυτό σου, και με τη χάρη του Χριστού και εγώ μπορώ τον εαυτό μου. Ας εξεύρει λοιπόν κάθε ένας από εσάς να κρατάει. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Να κρατάει στα χέρια του το σκεύος του σε αγιασμό και σε τιμή. Ξέρετε, αυτό το ποτήρι ή μία πορσελάνη, ένα βάζο, ένα κρυστάλλινο βάζο, πως το φροντίζουμε, πως το προσέχουμε, πως το καθαρίζουμε, πως το πλένουμε, θέλουμε να λάμπει και να γυαλίζει. Ενώ εκείνη τη σακούλα που τη γεμίζουμε σκουπίδια, και να λερωθεί και να βραχεί και να σκιστεί, για πέταμα είναι. Αδελφοί, το σώμα σου, ο διάβολος θέλει να το κάνει για πέταμα. Αλλά ο Χριστός σε αυτό το στράκινο σκεύος κατοίκησε την αιώνια δόξα του. Θέλει να το μεταμορφώσει και να το κάνει όμοιο με το δικό του το ανεστημένο. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, αδελφοί, είναι ο εαυτός μας. Αλλά ο σωσμένος εαυτός μας. Να κρατάμε λοιπόν σε αγιασμό και τιμή και το πνεύμα μας,
και την ψυχή μας, αλλά ποτέ να μην παραβλέπουμε το σώμα μας. Ποτέ να μην το παραβλέψεις, αδερφέ. Να το φροντίσεις. Όταν πλησιάζεις τον Χριστό, να είσαι πλημμένος, καθαρισμένος. Να φροντίζεις το σώμα σου. Να το σκεπάζεις, να το καλύπτεις. Να είναι όμορφο. Να είναι ένδοξο και να είναι σε τιμή. Με στολή σε μη, με εδώ και με σοφροσύνη. Να στολίζουνε το σώμα τους οι γυναίκες. Ακούτε τι λέει. Με στολή σε μη, με σεμνότητα. Την ψυχή σου, αδερφέ, δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Ο Θεός τη βλέπει. Εκείνο που βλέπει ο άνθρωπος είναι το σώμα σου. Με σεμνότητα, αδερφέ, αδερφή, τα παιδιά μας, οι γέροντες. Με σεμνότητα, οι γερόντισες. Με ντροπή. Για σκεφτείτε τώρα μια γιαγιά να έρθει με μήνυ. Το έχω δει αυτό. Θα μου πεις γιατί νέα. Πόσο μάλλον γιαγιά όμως. Συγχωρέστε με, αδελφοί αγαπητοί. Το έχω δει σε αδελφές. Όχι της εκκλησίας μας. Και λέω γιατί. Και μάλιστα το είπα και στη γυναίκα μου. Και μετά έτσι πήγα στο Θεό και ζήτησα συγγνώμη, γιατί λέω έκρινες Γιώργο και δεν έκανες καλά. Αλλά αναρωτήθηκα γιατί. 60 χρονών, 70 χρονών. Γιατί. Για ποιο λόγο. Καταλαβαίνω μια κοπελίτσα να είναι μέσα στο σπίτι της με τον άντρα της και να θέλει να του αρέσει. Και είναι και σωστό. Να είναι αγαπημένη, να είναι αγκαλιασμένη. Αλλά τώρα μια γιαγιά στο δρόμο. Ή ένας γέροντας να φοράει σκουλαρίκι. Δεν το έχω δει αυτό. Γιατί. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτά που φαίνονται, το ίδιο όσο και σε αυτά που δεν φαίνονται. Έχω ακούσει, μου έχουν πει, δεν κοιτάει το εξωτερικό ο Θεός, το μέσα κοιτάει. Ο Θεός κοιτάει το μέσα, αλλά εγώ βλέπω το έξω. Το έξω βλέπω εγώ. Και αυτό που βλέπω δεν δείχνει στολή σε μη, εδώ και σοφροσύνη. Δείχνει στολή άσεμη, ανεπαισθή, όχι με εδώ, με ντροπή και αφροσύνη. Και αν εγώ που βλέπω μόνο το έξω διακρίνω αυτό, πόσο μάλλον ο Θεός που βλέπει και το έξω και το μέσα και το πιο μέσα. Τι θα λέει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Μέσα στην εκκλησία πρέπει να έρχεστε, αδελφές, όμορφες, αλλά με κοσμιότητα, με σοφροσύνη, καλοχτενισμένες, το ίδιο και οι αδελφοί. Όχι με μαλλιά μέχρι όπως εγώ τώρα που είμαι ακούρευτος. Όμορφοι, όμορφες, καλοντημένοι, καθαροί. Όχι με πολυτελή, με ενδύματα πολυτελή. Δεν είναι αν φοράω ένα κουστούμι που κάνει 575.000 με έκπτωση, που θα με συστήσει στα μάτια του Θεού. Εκείνο που θα με συστήσει στα μάτια του Θεού είναι να είναι καθαρό, να είναι σιδερωμένο. Να φοράω τη γραβατούλα μου και να μην έχει λάδια και να μην είναι και παργαλή. Το ίδιο και εσείς, αδερφές. Με σεμνότητα, μα φοράω μόνο φούστες, αλλά είναι στενές, ρε παιδί μου. Πού είναι η σεμνότητα. Και είναι και πιτσιλωτές που είναι η σοφροσύνη. Δεν ξέρω αν είναι πιτσιλωτές ή οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε προσεκτικοί, αγαπημένα μου αδέλφια. Να περπατάμε έτσι που αρέσουμε στο Θεό. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη σύνεση, αυτή τη σοφία. Και στα παιδιά μας το ίδιο. Πόσο όμως άσχημα είναι, αδελφοί, ο ένας να ελέγχει τον άλλον. Μην ελέγξεις ποτέ. Μπορεί να με είδες λίγο να είμαι άφρον. Να έκανα κάτι που να μην είναι καλό. Μην έρθεις να μου το πεις. Πήγαινε προσευχήσου να μου το πει ο Θεός.
Αν μου το πεις εσύ δεν θα διορθωθώ. Αν μου το πει ο Θεός όμως θα διορθωθώ. Να πούμε όμως και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί. Και νομίζω ότι μόνο σε αυτό το σημείο το λέει τόσο καθαρά. Ουχής πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα τον Θεό, και να μην υπερβαίνει της και αδικεί τον αδελφό αυτού στο πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και δια μαρτυριών εβεβαιώσαμε. Ξέρετε, αδερφοί, ποιος φυλάει την Εκκλησία? Δεν έχουμε χωροφύλακες, ούτε οι πρεσβύτεροι. Ο Χριστός φυλάει την Εκκλησία. Ξέρεις ποιος φυλάει τη γυναίκα σου μέσα στην Εκκλησία? Όχι εσύ, ο Χριστός τη φυλάει. Ξέρεις ποιος φυλάει την κόρη σου μέσα στην Εκκλησία? Ο Χριστός τη φυλάει. Ξέρεις ποιος φυλάει τον άντρα σου, το γιο σου, το παιδί σου? Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε απρόσεκτοι, και ιδιαίτερα τώρα που αυξάνει η Εκκλησία και έρχονται μέσα, αδερφοί, να το προσέξουμε αυτό με την ευκαιρία, πρέπει να το τονίσω μια φορά ακόμη. Έρχονται μέσα άνθρωποι, παιδιά, μεγάλοι που δεν τους ξέρουμε. Θα φυλάτε οι μανάδες τα παιδιά σας, κοντά σας. Ο Θεός να μας φυλάει και μας φυλάει, αλλά τα παιδιά σας, τα κοριτσάκια σας, τα αγοράκια σας, τα μικρά, μην τα αφήνετε και λέτε δεν πειράζει. Πειράζει και πάρα πολύ μάλιστα. Πολύ προσεκτική. Και όσο θα αυξάνει η Εκκλησία και θα μπαίνουν μέσα άνθρωποι που δεν θα μείνουν, αλλά περαστικοί, ακόμη πιο προσεκτικοί να είμαστε. Αλλά να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, κάτι, όχι για να ησυχάζουμε που πρέπει και να ησυχάζουμε, αλλά για να φοβόμαστε το Θεό. Όποιος αδικήσει τον αδελφό του σε κάτι τέτοιο, η Γραφή λέει ότι σε αυτόν ο Χριστός γίνεται εκδικητής. Και σας το προείπαμε και με πολλές μαρτυρίες φανερώθηκε ανάμεσά μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να ξέρετε ότι οποιαδήποτε πονηριά φιλοξενήσει ο άνθρωπος στην καρδιά του για την αδελφή του, για τη γυναίκα του αδελφού του, για την κόρη του αδελφού του, σε αυτές τις καταστάσεις, αν δεν μετανοήσει, θα βρει εκδικητή τον Χριστό μπροστά του. Εδώ να έχουμε πολύ μεγάλο φόβο, αδερφοί. Μας προστατεύει ο Θεός, αλλά να φοβόμαστε το Θεό. Προσέχετε. Δεν δικαιολογείσαι μπροστά στο Θεό καθόλου να δικήσεις τον αδελφό σου σε θέματα σαρκός. Καθόλου. Γιατί ο Χριστός στην Εκκλησία του θέλει να την παραστήσει στο Θεό αγία, τέλεια, ένδοξη, μια έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα ή τι των τιούτων. Έτσι θέλει να την παραστήσει. Και δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να τη μιένει, να τη μιάνει, να τη λερώσει. Και είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, να σκεφτούμε ότι ο Χριστός γίνεται εκδικητής. Φοβερό. Τρομακτικό. Και μας το λέει τόσο αποκαλυπτικά και τόσο καθαρά, γιατί μία από τις μεθοδίες του εχθρού είναι να δείχνει και σε όλους μας ίσως την αδυναμία, την αμαρτία και τη γύμνωση του αδελφού μας και της αδελφής μας. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο, και εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό. Όποιος έχει συμπεριφερθεί πονηρά έχει διαλυθεί. Μέσα στα 20 χρόνια που είμαι στο Χριστό το έχω δει. Έχει διαλυθεί οικογενειακά. Γκρεμίστηκε. Δεν μπορεί να σταθεί. Ο Θεός όχι μόνο τον αποβάλλει, αλλά τον γκρεμίζει κιόλας. Και την πιστό στο λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται.
Αδερφοί, εδώ να το πούμε δυο φορές. Ο Θεός να μας φυλάει. Να φυλάει την ψυχή μας. Να φυλάει το περπάτημά μας. Τις σκέψεις μας, τους διαλογισμούς μας. Και να μην ξεχνάμε ποτέ, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Γιατί αυτό? Γιατί ο Θεός δεν μας εκάλεσε προς ακαθαρσία, αλλά προς αγιασμόν. Η πρόσκληση του Θεού μέσα στην Εκκλησία δεν είναι, δεν πειράζει, κάντε ό,τι θέλετε, είστε σε ελευθερία. Και απορώ με εκκλησίες του Χριστού που λένε δεν πειράζει, χώρισε και παντρέψου. Τι είπε σιγά. Αδελφοί αγαπητοί, ούτε χωρίζουμε ούτε ξαναπαντρευόμαστε. Μια φορά παντρευτήκαμε και έτσι θα πάμε στον ουρανό. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Με τη χάρη του Χριστού. Γιατί? Διότι ο αθετών ταύτα δεν αθετεί κάποιον άνθρωπο, δηλαδή δεν βλάπτει, δεν αδικεί, δεν παραβλέπει κάποιον άνθρωπο, αλλά αθετεί τον ίδιο το Θεό. Όποιος τα παραβλέψει αυτά, και ξαναδιαβάζω πια, εκτός από την αλήθεια και την αγάπη που μας οδηγεί στον αγιασμό, όποιος παραβλέψει και τις παγίδες του διαβόλου και τα έργα της σαρκός και τον αδικεί στον αδελφό σου, δεν παραβλέπεις τον αδελφό σου, δεν παραβλέπεις τον άνθρωπο, δεν κοροϊδεύεις τον αδελφό σου, δεν κοροϊδεύεις τον άνθρωπο, δεν αθετείς τον αδελφό σου, δεν αθετείς τον άνθρωπο, αλλά παραβλέπεις, κοροϊδεύεις, αθετείς τον ίδιο το παντοδύναμο. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει, αδελφοί αγαπητοί, άγιες σκέψεις. Άγιες αποφάσεις. Πρόσεξε πως βλέπεις την κόρη του αδελφού σου. Πρόσεξε πως βλέπεις τις αδελφές μέσα στην Εκκλησία. Πρόσεξε καλά. Χαμήλωσε το βλέμμα. Χαμήλωσε την καρδιά. Ύψωσε το όνομα του Χριστού και το Ευαγγέλιο. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει, αδερφοί αγαπητοί, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η αιώνια ζωή. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 237.